Καλησπέρα. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους ξεριζώθηκαν από ένα τόπο, ήρθαν εδώ, κουβαλώντας μαζί τους τον πολιτισμό, ξεκίνησαν πάλι από την αρχή και πρόκοψαν. Και να είμαστε πάλι λοιπόν εδώ σήμερα, σε σχέση με τον πολιτισμό, απόδειξη αυτή η αίθουσα και όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Με τον Γρηγόρη γνωριζόμαστε ελάχιστα παλιά. Τον πρωτογνώρισα μια φορά, γιατί τυχαίνει εγώ να είμαι λίγο μεγαλύτερος. Δεν σας φαίνεται. Είμαι όμως. Και αρκετά. Τον γνώρισα λοιπόν μια φορά, πρώτη φορά τον γνώρισα, χαιρετηθήκαμε για πρώτη φορά, όταν είχε έρθει στο θέατρο Κατσικρίστου, όπου ήμουνα μαζί με τον Γιάννη τον Γόρο, παίζαμε σε μια παράσταση και ήρθαν εδώ φίλοι του, έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Δεν είχαμε, να το πω έτσι απλά, πολλές παρτίδες. Χαιρετιόμαστε που και που, τον συμπαθούσα, όμως παρακολούθησα όλη την πορεία του. Από τότε που ξεκίνησε. Και δεν είναι τυχαία η πορεία που έκανε ο Γρηγόρης. Δεν είναι εύκολο να μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να φεύγεις από την κωμωδία, να πηγαίνεις στο δράμα, να πηγαίνεις στην επιθεώρηση, να πηγαίνεις στην αρχαία τραγωδία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, πνευματικής, ψυχικής, σωματικής. Και είναι αξιέπαινος γι' αυτό. Στην Κύπρο λοιπόν έκανα εγώ μια σειρά του Μπρούσκο, εκείνος μια άλλη σειρά, τα Φεγγάρια, και εκεί αρχίσαμε σιγά σιγά να κάνουμε παρέα, να γνωριζόμαστε καλύτερα. Έτσι σιγά σιγά ξαναγνωρίζω τον άνθρωπο Γρηγόρη. Είναι πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Όλοι ξέρουμε τον Γρηγόρη ως ηθοποιό, δεν τον ξέρουμε όμως ως άνθρωπο. Κάναμε μαζί μια περιοδία το καλοκαίρι και συνεχίζουμε μέχρι τώρα μαζί στο θέατρο Βέμπο, παίζοντας το Ζορβά. Δεν τον έχω δει ποτέ να έρθει στο θέατρο κατσούφης, να το πω έτσι απλά. Έρχεται πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, με το χιούμορ. Είναι πάνω στη σκηνή δοτικός. Να σπρώξει έναν ηθοποιό, να φανεί περισσότερο. Δεν αισθάνεται ότι είναι αυτός ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Όσο σπουδαίος είναι πάνω στη σκηνή, τόσο ταπεινός είναι στα παρασκήνια. Και Γρηγόρη, πραγματικά, σε ευχαριστούμε γι' αυτό, μια και είμαι κι εγώ μέλος του θεία σου. Παράλληλα όμως με την καριέρα, ο Γρηγόρης έκτισε και τη ζωή του. Παντρεύτηκε μια σπουδαία γυναίκα, έκανε δυο υπέροχα αγόρια, να τα χαίρεσαι, Γρηγόρη. Και σε αυτό που θέλω να καταλήξω, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, είναι ότι όσες φορές τα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με τον Γρηγόρη Βαλτινό, ασχολήθηκαν μόνο για τη δουλειά του. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.